Καλή μου φίλη, γεια σου και πάλι. Επειδή έχω δει στο διαδίκτυο ότι κυκλοφορούν κάποια βίντεο τα οποία δείχνουν πώς να κάνετε αποθήκη τροφίμων για μακροχρόνια διαβίωση και βλέπω ότι δείχνουν πάρα πολλές τροφές οι οποίες εννοείται ότι δεν είναι υγιεινές και γι' αυτό έρχομαι να βάλω και εγώ το λιθαράκι μου πάνω στη γνώση αυτή. Παράδειγμα, δείχνουν στηρίζονται πάρα πολύ στις κονσέρβες και σαν τυποποιημένα. Του τύπου, ας πούμε, πολλές κονσέρβες σε φρούτα, δηλαδή κομπόστες, που αυτό εντάξει θα έλεγα ότι είναι το ελαχιστότερο, ας πούμε, ζημιογόνο. Στηρίζονται σε άλλες κονσέρβες κρέατος, έτοιμες σούπες, κνόρ κτλ. Και κονσέρβες των σπρίων. Λοιπόν, αυτά όλα έχουν αυξημένη ποσότητα αλουμινίου, που είναι ένα βαρύο μέταλλο το οποίο προκαλεί βλάβες στον εγκέφαλο και αλτσχάιμερ. Εκτός από αυτά, οι κονσέρβες οι οποίες είναι τυποποιημένες και περιέχουν μέσα κρέας και τέτοιες σάλτσες, όλα αυτά περιέχουν και πάρα πολλά συντηρητικά όπως και τα υπόλοιπα και οι έτοιμες αφυδατωμένες σούπες κνόρ. Το αλουμίνιο, όπως έχω πει, είναι το κύριο στοιχείο που περιέχουν μέσα, σκοπός είναι να αποφύγουμε το αλουμίνιο. Και φυσικά περιέχουν πολλούς παθογόνους οργανισμούς, οι οποίοι δεν φαίνονται με γυμνό μάτι, εννοείται, αλλά φαίνονται με ένα μικροσκόπιο, όπως έχουν αποδειχθεί σε πάρα πολλά βίντεο που κυκλοφορούν εκεί έξω. Και μιλάμε για βλαβερούς παθογόνους οργανισμούς, οι οποίοι δημιουργούν ανάπτυξη στο σώμα, και όλα αυτά έχουν στόχο να αρρωστήσουν το σώμα. Εμείς εδώ πέρα θα δούμε τρία είδη τροφών, τα οποία αντικαθιστούν όλα αυτά που σας προανέφερα με επιτυχία. Και φυσικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι εμείς κάνουμε την αποθήκη τροφίμων πάνω απ' όλα να μας κρατάνε σε υγεία. Σκοπός δεν είναι να τρώμε όλες αυτές τις τροφές και να αρρωστήσουμε σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στην οποία μάλιστα δεν θα έχουμε ούτε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ούτε τίποτα. Και όταν λέω ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δεν εννοώ φάρμακα του εμπορίου. Έτσι, καμία σχέση. Εννοώ δηλαδή ότι μπορεί να μην έχουμε επάρκεια σε βότανα και σε άλλες και σε ιατρική κάλυψη. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα ποιες είναι αυτές τις τροφές και τι θα αντικαταστήσουν και πώς μπορείτε να τις φάτε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα από μια τροφή που δεν την βλέπω ότι στο ελληνικό YouTube κανένας δεν την προωθεί. Η τροφή αυτή είναι η λεγόμενη σπόρη, είτε λέγονται όσπρια, είτε λέγονται σπόροι τριφυλιού, από οποιοδήποτε. Εγώ δεν τα χωρίζω σε όσπρια και εσύ, εγώ τα χωρίζω σε σπόρους. Όλα αυτά είναι σπόροι. Είναι δηλαδή σπόροι οι οποίοι φυτρώνουν για να παράξουν φυτά. Βέβαια, οι σπόροι μπορεί να γίνουν τέλειες φύτρες. Οι σπόροι πάντα τρώγονται φυτρωμένοι, όχι σαν δρανή μορφή, δηλαδή αφύτρωτοι. Πρέπει να είναι οι σπόροι φρέσκοι και να είναι αναποφλίωτοι για να μπορούν να φυτρώσουν, γιατί αλλιώς δεν έχουν καμία αξία και είναι για πέταμα. Λοιπόν, από σπόρους εγώ εδώ έχω να σας δείξω μια πληθώρα, όπως είναι τα φασόλια, η πρώτη σακούλα, τα ρεβίθια, η δεύτερη σακούλα, οι φακές, η τρίτη σακούλα. Προτιμώ τις ψηλές γιατί οι ψηλές φακές έχουν περισσότερους σπόρους, οπότε και περισσότερη θρεπτική αξία, κατά τη φτωχή μου αντίληψη. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα και έχω και σπόρους από ροβίτσα. Όλα αυτά τρώγονται ομά, τρώγονται μαγειρεμένα και είναι αντικαθιστούν με επιτυχία 100% και με καλύτερη ποιότητα την πρωτεΐνη που θα παίρνατε από τις κονσέρβες που θέλετε για πρωτεΐνη, κονσέρβες ψαριού, είτε κρέατος, το ψάρι δεν είναι, είτε κρέατος ας πούμε, οσπρίων κτλ. Οπότε τα φυτρώνουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ πέρα να δείτε τι έκανα. Βλέπετε αυτές τις ειδικές τσάντες. Αυτές οι ειδικές, τα ειδικά νάιλον είναι από ενισχυμένο νάιλον, το οποίο πουλιέται εκεί έξω στο εμπόριο, το οποίο δεν μπορούν τα έντομα να το τρυπήσουν για να μπουν μέσα, όπως γίνεται τα ψηλά νάιλον του εμπορίου, οι έτοιμες συσκευασίες, δεν μπορούν να το τρυπήσουν για να μπουν μέσα. Για να σε κρατήσουν τώρα πολύ οι σπόροι, θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη εντοχή, γιατί το κακό με τους σπόρους είναι ότι έχουν μέσα αυγά, που αναπτύσσονται μέσα διάφοροι μικροοργανισμοί, είτε κάνουν σκουλίκια, είτε κάνουν ιστό από αράχνη κτλ. Πεταλουδίτσι και τέτοια, και το ρύζι ιδίως, και όλα αυτά, με αποτέλεσμα να στρώνουν τους σπόρους και να τους καλάνε. Για να το αποφύγετε αυτό, ή για να το επιβραδύνετε τουλάχιστον, αν δεν μπορείτε να το αποφύγετε πλήρως, γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια αντέχει με αυτή τη μέθοδο, αλλά σίγουρα αντέχει πολλά χρόνια.
από ό,τι θα άντεχε αν δεν κάνατε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, θα βάλετε πρώτα όταν αγοράζετε τους σπόρους σας, θα τους βάζετε πρώτα για 5-6 μέρες στην κατάψυξη, σε καλή ψήξη, και μετά για να ψοφάνε ό,τι είναι να ψοφήσουν από μικροοργανισμούς, όσα ψοφάνε, αν και πιστεύω ότι τα πιο πολλά ψοφάνε, γιατί τώρα στην κατάψυξη έχετε μέσα παρά με μείον 22, φαντάζομαι δεν θα μείνει τίποτα με μείον 22. Και μετά θα τους να ξέρετε, δεν χαλάει η ευλαστικότητα του σπόρου, αντέχει στο μείον 22, δοκιμασμένο είναι αυτό. Και όλα αυτά εδώ πέρα που έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία. Και μετά κατόπιν τα βγάζετε από τις συσκευασίες τις αρχικές και τα βάζετε τόσο χοντρά νάιλον. Και έτσι, εγώ αυτούς εδώ πέρα τους σπόρους που βλέπετε, το ρεβίθι το έχω 2,5 χρόνια το έχω. Και η κατάσταση του ακόμα είναι, θα έλεγα, αν όχι άριστη, εξαιρετικά καλή η κατάσταση του ρεβιθιού. Αυτά εδώ πέρα εντάξει είναι πιο φρέσκα. Τα φασόλια και οι φακές και η ροβίτσα. Επομένως, το πρώτο που θα πρέπει να πάρετε είναι σπόροι. Οι σπόροι είναι πάντα φρέσκια τροφή. Γίνεται το καλύτερο που έχετε να κάνετε με τους σπόρους. Ποιο είναι το καλύτερο που δεν το περιμένετε? Ότι εκεί έξω όσοι θα κλέβουν τρόφιμα δεν βλέπουν τους σπόρους ως τρόφιμα. Δεν τους βλέπουν ως τρόφιμα. Επομένως δεν θα σας κλέψουν τους σπόρους ενδεχομένως. Θα σας κλέψουν άλλα αν έχετε. Γάλατα, γιαούρτια αν έχετε, ξέρω εγώ. Συσκευασμένες τροφές τυποποιημένες, μπισκότα τέτοια. Όλα θα σας τα κλέψουν. Αλλά τους σπόρους δεν νομίζω να τους κλέψουν. Ποιος θα κάνει, ποιος θα φάει τώρα ρεβίθια έτσι όπως είναι. Ή ακόμα, τέτοιο, ποιος θα φάει τώρα αυτά. Έτσι, λοιπόν, οπότε έχουμε αυτό το καλό με τους σπόρους. Ότι έχετε μια πιθανότητα παραπάνω να μην σας τους κλέψουν. Λοιπόν, το δεύτερο που θα αντικαταστήσουμε είναι τη ζάχαρη με τι άλλο, μέλι. Ζάχαρη, κάτι που ήθελα να πω, τα φασόλια, να το ξεκαθαρίσω λίγο αυτό για τους σπόρους τουλάχιστον που έχω εδώ πάνω. Είναι και ο ηλιόσπορος. Και οι ηλιόσποροι, και αυτοί αν είναι ομοί και ανάλατοι, και αυτοί οι σπόροι είναι εξαιρετικοί. Μπορείτε με τους ηλιόσπορους να κάνετε, και αν έχετε και λίγο χωματάκι και λίγο νερό, να κάνετε βλαστάρια ηλιόσπορου. Έχω ανεβάσει βίντεο στο παρελθόν για το πώς να κάνετε βλαστάρια ηλιόσπορου, τα οποία περιέχουν μέσα, είναι βόμβες θρεπτικών στοιχείων και εξαιρετικής πρωτεΐνης. Εξαιρετική ποιότητα πρωτεΐνη και ποσότητα. Φυσικά με αυτό θα αντικαθιστούμε κυρίω την πρωτεΐνη και τα θρεπτικά στοιχεία γενικότερα, αλλά κυρίω την πρωτεΐνη. Επομένω, με τα ρεβίθια επίση μπορείτε να κάνετε να τα φάτε πάντα φουσκωμένα. Όλα αυτά πάντα φυτρωμένα. Έτσι. Πρώτα φούσκωμα, οι σπόροι πρώτα φούσκωμα από 12 έως το πολύ 24 ώρε στο νερό. Και μετά βρέξιμο μόνο να είναι νοπή για να φυτρώσουν. Και μετά του ρώτε. Είτε του μαγειρεύετε είτε. Λοιπόν, τα ρεβίθια επίσης μπορείτε να κάνετε ένα σημαντικό χούμους, αν τα φυτρώσετε πάλι και τα αλέσετε και τα κάνετε ένα χυλό μαζί με άλλους ουσίες όπως ταχίνι και τα λοιπά, για να τα κάνετε ας πούμε μια νοστιμότητα σαλάτα, χούμους πως λέγεται ας πούμε, με σκόρδο και τέτοια, σαν σκορδαλιά ένα πράγμα, παραπλήσιο. Λοιπόν, και έτσι έχουμε τελειώσει από τα όσπρια και από την κάλυψη της πρωτεΐνης. Τώρα, πώς θα καλυφθούμε από την ανθυγινή ζάχαρη. Και με τη ζάχαρη ας πούμε που κάνουν όλα τα υπόλοιπα, όπως κομπόσεις και τέτοια. Λοιπόν, για ζάχαρη έχουμε αντικαταστήσει και έχουμε πάρει το μέλι, το οποίο πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι είναι γνήσιο μέλι. Αν δεν είσαι σίγουροι ότι είναι γνήσιο μέλι, εγώ προσωπικά αν δεν μπορούσα να βρω γνήσιο μέλι, θα κατέληγα στη ζάχαρη, αν δεν μπορούσα να βρω πια με τίποτα. Γνήσιο μέλι θα κατέληγα εννοείται στη ζάχαρη, γιατί δεν θέλω, δεν γουστάρω να πληρώνω χρωματισμένο μέλι που ποιος ξέρει τι άλλα χημικά μπορεί να έχει μέσα για να χρωματιστεί, να πληρώνω χρωματισμένη ζάχαρη, συγγνώμη, και να την πληρώνω για μέλι. Και αντί να πληρώνω, ας πούμε, 1 ευρώ το κιλό που πάει ζάχαρη, το πληρώνω 6 και 7, 8 και 10 ευρώ το κιλό τη ζάχαρη, μόνο και μόνο για κάποιες χρωματικές ουσίες που έχει μέσα και ενδεχομένως και μια μικρή ποσότητα μελιού. Επομένως, αν μπορούμε να βρούμε γνήσιο μέλι, θα να το προτιμήσουμε, παρόλο που είναι πιο ακριβό. Γιατί εδώ μιλάμε ότι να είναι ποιοτικά τα τρόφιμα τα οποία θα έχουμε. Το αμέσως επόμενο που θα δούμε είναι για να καλύψουμε μια επάρκεια σε φρούτα και σε λαχανικά, τα οποία ενδεχομένως οι πιο πολλοί φαντάζομαι από εσάς που μένετε στις πόλεις μεγάλες δεν έχετε την ευκαιρία να καλλιεργήσετε, ή μπορεί και εμείς να μην την έχουμε που μένουμε στην επαρχία. Μπορεί να υπάρξει λειψιδρία όπως και υπάρχει και να φτάσει να χτυπήσει σε επίπεδα που να μας απογορευτούν τα νερά και να έχουν στερέψει τα πάντα και να έχουμε αυτό το πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση όμως, μπορείτε να προετοιμαστείτε από τώρα που ακόμα υπάρχουν λαχανικά και φρούτα έστω στο εμπόριο και να τα παίρνετε
ακόμα και βότανα και να τα αποξηράνετε. Είτε για να κάνετε τα βότανα, θα σου πω με ποια μέθοδο τα αποξηραίνουμε, είτε για να κάνετε τα βότανα να τα κάνετε μπαχαρικά, είτε να τα κάνετε για φαρμακευτική χρήση, είτε να κάνετε τα λαχανικά, όπως τώρα εδώ πέρα εγώ έχω αυτά εδώ. Αυτά εδώ λίγο που πήραν να μαυρίζουν, λίγο όμως, έτσι, και εντάξει, όχι πάρα πολύ. Είναι πατάτες, ξέρετε πόσο καιρό έχω αυτές τις πατάτες. 5 ολόκληρα χρόνια έχω αυτές τις πατάτες, από τότε που τις έχω. Σκοπός είναι να τα αποξηραίνουμε, να φύγει όλη η υγρασία από την πατάτα και από όλα αυτά εδώ πέρα, με αποτέλεσμα να κρατούν για πάρα πολλά χρόνια. Αν τα αποξηραίνουμε σωστά και διώξουμε πλήρως την υγρασία, κρατούν για πάρα πολλά χρόνια. Εμένα αυτές τις πατάτες έχουν κρατήσει 5 χρόνια. Τις βάζουμε, τις μαγειρεύουμε, ξαναπαίρνουν νερό και ξαναγίνονται περίπου σαν φρέσκες. Το θέμα όμως είναι ότι μπορούμε με αυτή τη μέθοδο να κρατήσουμε πατάτες για 5 ολόκληρα χρόνια και βάλε. Και συνεχίζουμε δηλαδή. Το μόνο δηλαδή είναι ότι λίγο πήρα να μαυρίζουν, τίποτα παραπάνω. Αν κάνετε τη διαδικασία σωστά, θα σας κρατήσουν πιστεύω και για άλλα χρόνια. Εδώ έχουμε φρέσκα, φρέσκα όταν λέω, ενώ ότι αυτά τα έκανα πριν λίγες μέρες. Αυτά εδώ πέρα είναι μήλα, τα οποία τα βλέπετε, δεν έχουν χάσει καθόλου το χρώμα τους, βουτυγμένα στο λεμόνι εννοείται όλα αυτά, και δεν έχουν χάσει καθόλου το χρώμα τους. Τα βλέπετε, είναι σαν λάστιχο, γιατί έχει φύγει η υγρασία εντελώς. Αυτά πώς τρώγονται τώρα? Όχι έτσι σχέτε, γιατί θα σας χαλάσουν τα δόντια, γιατί κολλάνε πάνω στα δόντια. Αυτά για να τα ξαναφάτε, επειδή περιέχουν φρουκτόζη, είναι υδατοδιαλυτή, θα τα μουλιάσετε όπως και όλα τα αποξηραμένα. Ουσιαστικά αφαιρείτε το νερό, οπότε τι κάνουμε, ξαναπροσθέτουμε νερό και περιμένουμε λίγες ώρες για να ξαναγίνουν περίπου σαν φρέσκα, να ξαναπάρουν νερό. Πίνουμε εννοείται και το νερό, είναι πολύ ευεργετικό και γλυκό, και μετά τρώμε τα φρούτα και για να πάρουν ξανά το νερό που τους έλειψε και να ξαναμαλακώσουν, να γίνουν υδατοδιαλυτά και να μην κολλάνε στα δόντια. Και έτσι καλυπτόμαστε και σε φρούτα και σε λαχανικά αποξηραμένα. Είναι άλλο βίντεο, γιατί θέλω ολόκληρο βίντεο να κάνω για να σας δείξω πώς τα φρούτα και τα λαχανικά τα αποξηραίνουμε. Είναι διαφορετική διαδικασία για το κάθε προϊόν. Θα σας δείξω τώρα εγώ εδώ πέρα με ποιο μηχάνημα τα αποξηραίνω. Φυσικά υπάρχουν πολλά μηχανήματα στο εμπόριο, δεν είναι ακριβά κιόλας. Αυτό εδώ είναι το μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιώ εγώ για να αποξηραίνω τα φρούτα και τα λαχανικά. Μπορείτε να αποξηραίνετε θαυμάσια και κρέας, το οποίο κρέας εφόσον το αποξηράνετε σωστά και φύγει όλη του υγρασία, διαρκεί για πάντα, όσο δεν βρέχεται δηλαδή το κρέας μπορεί να κρατήσει, και είναι εννοείται πολύ καλύτερη σκέψη να αποξηραίνετε κρέας εσείς παρά να παίρνετε τις έτοιμες κονσέρβες που είναι γεμάτες από αλουμίνιο. Λοιπόν, νομίζω φίλοι μου δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Τρεις τροφές για να αντικαταστήσουμε φρούτα λαχανικά, τα οποία ενδέχεται να εκλείψουν σε μια κατάσταση λειψιδρίας ή σε μια κατάσταση που δεν μπορείτε να καλλιεργήσετε. Και σήμερα που το ρεύμα είναι σχετικά, θα έλεγα, φθηνό, όταν λέω φθηνό καταλαβαίνω ότι κλέψιμο παίζει, εννοείται. Ωστόσο θέλω να πω ότι ξοδεύετε που ξοδεύετε ρεύμα για να ανοίξετε την τηλεόραση και όλα αυτά, ή να χρησιμοποιείτε άλλες συσκευές οι οποίες δεν είναι χρήσιμες, αξίζει να ξοδέψετε ρεύμα, να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή σαν αυτήν εδώ πέρα, για να μπορείτε να κάνετε την τράπεζα των τροφίμων σας με ποιοτικά τρόφιμα. Πραγματικά και αυτά εδώ πέρα θα αντέξουν, και αυτά εδώ πέρα θα αντέξουν 5 χρόνια τουλάχιστον. Πατάτες είδατε που σας έχω πει, και μπορείτε να κάνετε τα πάντα, να κάνετε μελιτζάνες, ντομάτες λιαστές, να τις κάνετε εδώ μέσα αποξηραμένες, από φρούτα, αχλάδια, μήλα, ό,τι θέλετε μπορείτε να κάνετε. Απλά όσο πιο μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό έχει, εννοείται ότι δεν μπορείτε να κάνετε αγγούρι και δεν συμφέρει να κάνετε αγγούρι και καρπούζι και τόσο πολύ ζουμερά. Ωστόσο θέλω να σας πω ότι όσο πιο μεγάλη περιεκτικότητα έχει σε νερό ένα φρούτο ή ένα λαχανικό, τόσο πιο δύσκολα, πιο πολλές ώρες απαιτούνται για να γίνουν. Ωστόσο να ξέρετε, πραγματικά αξίζει να ασχοληθείτε με την αποξήραση τροφίμων. Είναι μία μέθοδος η οποία αφυδατώνει τα τρόφιμα και τα κρατά σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, κρατά τα θρεπτικά στοιχεία μέσα και μόλις ξαναβάλλετε νερό ξαναενεργοποιούν τα θρεπτικά στοιχεία και είναι έτοιμα προς κατανάλωση. Αυτές είναι οι τροφές που ήθελα να σας δείξω για να αντικαταστήσουν όλα τα βλαβερά τυποποιημένα τρόφιμα και κοσαευαρισμένα τρόφιμα τα οποία σας έχουν δείξει αλλού για να κάνετε αποθήκη τροφίμων. Και δυστυχώς αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι ναι, μεν βλέπω ότι μπορεί να βάλουν το μέλι, αλλά
πουθενά δεν βλέπω να βάζουν τη μέθοδο της αποξήρανσης και ακόμα πιο θλιβερό είναι που δεν βλέπω πουθενά να βάζουν τις φύτρες που είναι η παρεθμόνα τροφή που έσωσε τους Έλληνες από την κατοχή, από την πείνα. Και φυσικά είναι εννοείται η καλύτερη τροφή που έλυσε το πρόβλημα του σκορβούτου, το οποίο για να το λύσετε δεν σας το λύνει καμία κονσέρβα το πρόβλημα του σκορβούτου και γι' αυτό προτείνουν να παίρνετε αυτοί που κάνουν τα βίντεο εφόσον φυσικά έχουν γνώση τι κάνουν, που κάνουν τα βίντεο για μακροχρόνια αποθήκευση τροφίμων, θα πρέπει να σας προτείνουν, αν δεν σας βάλουν τις φύτρες απαραίτητα στο διαιτολόγιο σας, σε μια κατάσταση που δεν θα μπορείτε να τρώτε φρούτα και λαχανικά, του τεστ να λαμβάνετε βιταμίνη C, θα πρέπει να σας βάλουν υποχρεωτικά να παίρνετε την έτοιμη βιταμίνη C, που βέβαια δεν έχει την ωφέλιμη δράση της βιταμίνης C, της γνήσιας, της φυσικής, ωστόσο θα σας αποτρέπει από το να πάθετε σκορβούτο. Το αποφεύγετε αυτό μόνο με φύτρες. Οι φύτρες από όλα αυτά που σας έχω δείξει, δεν θέλω να μιλήσω καν για ζάχαρες και για τέτοια που σας λένε στα άλλα αυτά βίντεο, δυστυχώς θα κινδυνεύσετε να πάθετε σκορβούτο και το σκορβούτο είναι μια θανάσιμη ασθένεια η οποία έρχεται από την έλλειψη της βιταμίνης C. Με τις φύτρες έχει αποδειχθεί από τους θαλασσοπόρους εκείνον τον καιρό ότι όταν πάθει ένα σκορβούτο στα μεγάλα ταξίδια λόγω έλλειψης βιταμίνης C, ότι βρήκανε σαν λύση τις φύτρες, τις οποίες κουβαλάνε πάντα μαζί τους, τις ενεργοποιούν, τις τρώνε και έτσι λαμβάνουν τεράστιες ποσότητες βιταμίνης C και γλιτώνουν το σκορβούτο στα ταξίδια αυτά από τους θαλασσοπόρους. Λοιπόν, επομένως οι φύτρες με συναχωρεί, οι οποίες δεν είναι στο βασικό διαιτολόγιο όχι μόνο μιας κατάστασης ανάγκης, δηλαδή μιας αποθήκευσης τροφίμων, αλλά και της καθημερινής, του καθημερινού διαιτολογίου μιας οικογένειας. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου σε αυτό το βίντεο. Σας χαιρετώ. Ό,τι θέλετε, διευκρινήσεις, ερωτήσεις, γράψτε κάτω και θα σας απαντήσω. Τα λέμε. Γεια σας.